Κύριε Μπακογιάννη, η ρητορική σας είναι στα όρια της πρόκλησης. Η ρητορική. Άρα είμαι βέβαιος, αλλά είμαι βέβαιος ότι από άψη ουσίας μπορούμε να συνηθούμε. Η ερώτηση σας αγνοεί την ρίζα του προβλήματος και την εξέλιξη του προβλήματος. Είναι μια ερώτηση να ήρθε από τον ουρανό. Δεν είμαστε ακόμα στη φάση του απολογισμού του εξοδικαστικού μηχανισμού, είμαστε στη φάση της εφαρμογής και της βελτίωσής του. Το πρόβλημα το οποίο έχουμε είναι τεράστιο, είναι το συσσωρευμένο απόθεμα κόκκινων δανείων, μη εξυπηρετούμενων δανείων. Το πρόβλημα αυτό δημιουργήθηκε βαθμιαία από το 2009 και μέχρι που ήρθε η παρούσα κυβέρνηση δεν είχε γίνει απολύτως τίποτα για την αντιμετώπιση του. Και κάποια βήματα που έγιναν από τον κύριο Δένδια ήταν ατελέσφορα. Τρεις μόνο υποθέσεις διευθετήθηκαν με τον νόμο Δένδια. Για λόγους λοιπόν καλύτερης συνεννόησης και επειδή το πρόβλημα είναι τεράστιο και μετά την έξοδο από τα μνημόνια θα είναι μια βασική προτεραιότητα, θα καταθέσω το πρακτικά ορισμένα στοιχεία για να τα έχετε κι εσείς, τα οποία δείχνουν ακριβώς ότι το 2009, το 2008 τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια ήταν 13,6 δισεκατομμύρια ευρώ και το 2014 είχαν φτάσει 78,5 δισεκατομμύρια ευρώ με διαρκή αύξηση. Σήμερα έχουν πέσει στα 65,9. Έχουν μια μείωση δηλαδή 12,5 δισεκατομμύρια. Είμαστε σε μια πορεία θετική, αλλά απέχουμε ακόμα από το στόχο να μειωθούν τα κόκκινα δάνεια. Ως ποσοστό, μάλλον να αποφύγω τα άλλα στοιχεία, αυτά θα τα δώσω λοιπόν στα πρακτικά, για όποιον ενδιαφέρεται. Τα στοιχεία δείχνουν τη συσσόρευση του προβλήματος και τη βαθμιαία κάμψη του. Αλλά όπως είπα, πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειες. Αυτή η θετική στροφή οφείλεται στην σταθεροποίηση της οικονομίας, στο ότι άρχισε να μειώνει την ανεργία και στα μέτρα πολιτικής τα οποία πήραμε. Άρα, σε ό,τι αφορά το παρελθόν, είχαμε μία, πριν την κρίση, αλόγιστη χορήγηση δανείων, ένα καθεστώς ασυδοσίας των τραπεζών. Ως βουλευτής τότε είχα την ευκαιρία την αρνητική εμπειρία να καταγγέλλω και εγώ και άλλοι όλη αυτή την κατάσταση, δεν γινόταν τίποτα. Μετά έχουμε την αδράνεια και από τις κυβερνήσεις και από τις τράπεζες, διότι και οι τράπεζες, κύριε Μπακογιάννη, σε αυτό το θέμα έχουν μία ευθύνη, και την αναποτελεσματικότητα των μέτρων που ελήφθησαν. Θα χρειαστώ ένα-δύο λεπτά. Τώρα, η δική μας πολιτική είναι ολοκληρωμένο πλαίσιο θεσμικών μέτρων και ρυθμίσεων, στα πλαίσια του οποίου, αυτού του πλαισίου, ο εξοδικαστικός διακανονισμός αποτελεί μια σημαντική τομή, όπως και η δημιουργία της Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, και χαίρομαι που από την τοποθέτηση σας προκύπτει μια στήριξη και της Γραμματείας και της ανάγκης στελέχωσής της κλπ. Τα στοιχεία από τη μέχρι πορεία τα είπατε κι εσείς, έχουν μπει στο σύστημα 30.000, είναι στην πορεία σε διάφορα στάδια ένας αριθμός σημαντικός, έχουν όντως λήξει επιτυχώς μόλις 23 ή 26 περιπτώσεις. Θα υπάρξουν κι άλλες. Τι κάνουμε τώρα, αξιολογώντας τα αποτελέσματα, προσπαθούμε να κάνουμε βελτιώσεις, να προστεύσουμε το σύστημα. Είναι ήδη έτοιμη προς υπογραφή μια κοινή υπουργική απόφαση από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης και τον Υπουργό Οικονομικών. Θα την καταθέσω στα πρακτικά για να έχετε μια εικόνα των βελτιώσεων που επιφέρουμε μέχρι την τυπική ολοκλήρωση. Είναι μια άλλη δέσμη αλλαγών που συζητούμε τους θεσμούς. Γι' αυτό η απάντησή μου θα είναι σήμερα προσωρινή, δηλαδή θα επανέλθουμε αργότερα όταν ενσκορπηθούν, έτσι ώστε να ελπίζουμε ότι στη νέα φάση θα έχουμε μια ταχύτερη διεκπαίρεση υποθέσεων. Ενδεικτικά αναφέρω ότι με την κοινή αυτή υπουργική απόφαση καταργούμε τα περισσότερα έγγραφα, δηλαδή περίπου 9 ή 10 έγγραφα μπορούν να ανακτώνται αυτόματα
και κάποια άλλα έπαθα μπορεί να τα δίνει ο ενδιαφερόμενος εκ των υστέρων, δηλαδή αφού μπει στο σύστημα και αφού τρέχουν οι υποθέσεις. Τελικά νομίζω για να αρχίσει η διαδικασία από τα 22 αρκούν 3-4 έγγραφα. Αυτός όμως είναι μόνο ένας παράγοντας. Ο άλλος είναι ότι πρέπει οι πιστωτές που είναι πολλοί, τράπεζες πολλές και δημόσιο και ταμεία σε πολλές περιπτώσεις, να κατανοήσουν ότι αυτό το εργαλείο πρέπει οι ίδιοι να το χρησιμοποιήσουν για να έχουμε το επιθυμητό τελικά αποτέλεσμα. Επομένως, όπως είπα, είναι κατάκτηστο ότι έχουμε το θεσμικό αυτό εργαλείο του εξοδικαστικού διακανονισμού, διότι απαντάει σε μια ανάγκη. Υπάρχουν προβλήματα στην υλοποίησή του και ακριβώς είμαστε εδώ να συζητήσουμε αυτά τα προβλήματα και να βρούμε τρόπους απλούς διευκόλυνσης τους. Μην μπείτε όμως στον πειρασμό ότι είναι κάτι απλό και γυρνώντας το διακόπτη θα λύσουμε το πρόβλημα. Διότι στη θεωρολογία μου θα έχω την ευκαιρία να εξηγήσω λίγο περισσότερο αυτό που ήδη είπα, ότι για να λειτουργήσει ο στάδιο θεσμός απαιτείται κυβέρνηση, υπουργεία, όλα εμπλεκόμενα, τράπεζες και άλλοι πιστωτές που μπορεί να εμπλέκονται σε αυτές τις υποθέσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Κύριε Παγκογιάννη, σημειώνω ότι ούτε στη θεωρολογία σας είπατε κάτι για τις τράπεζες. Προφανώς θεωρείτε ότι δεν έχουν καμία ευθύνη. Χαίρομαι. Τώρα, ο κόσμος δεν καταστρέφεται επειδή υπάρχει ο εξοδικαστικός διακανονισμός. Ο κόσμος καταστρέφεται διότι επί χρόνια δεν είχε θεσμοθετηθεί ο εξοδικαστικός διακανονισμός. Ο κόσμος καταστρέφεται διότι έζησε με το πρώτο και το δεύτερο μνημόνιο μια πρωτοφανή παγκοσμίως καταστροφή του παραγωγικού ιστού της χώρας. Στο τρίτο μνημόνιο, ναι, άρχισε να σταθεροποιείται η κατάσταση. Και με την επιστροφή καταθέσεων που έχει αρχίσει, μπορούμε να πούμε το, και με τα μέτρα που παίρνετε και με το επιτυχές ελπίζουμε, την επιτυχή ελπίζουμε έκβαση των stress test, θα μπορέσει το τραπεζικό σύστημα να αναχτίσει την δυνατότητά του να χρηματοδοτεί την οικονομία. Και πραγματικά δεν μπορώ να κρύψω την έκπληξή μου που ενώ παλιότερα θυμάμαι πέρυσι ο κύριος Μητσοτάκης, ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, συμφωνούσε με αυτό το οποίο και εγώ συνεχώς λέω, ότι δεν είναι λογικό και δεν είναι ηθικό και δεν είναι δίκαιο κάποιοι να ζητούν ρυθμίσεις από το τραπεζικό σύστημα της χώρας και την ίδια στιγμή να έχουν τις καταθέσεις στο εξωτερικό. Ενώ λοιπόν και ο κύριος Μητσοτάκης νόμιζε ότι ήταν της άποψης ότι πρέπει να έρχονται αυτές οι καταθέσεις στην Ελλάδα, αν είναι ακριβές αυτό που μεταφέρθηκε, αλλά είναι από βίντεο της προχθεσινής του παρουσίας στο ΣΕΒ, φαίνεται να δηλώνει ότι εταιρικές καταθέσεις οι οποίες ακόμα είναι στο εξωτερικό και οι οποίες πρέπει να γυρίσουν στην πατρίδα μας όταν θα υπάρχει κατάλληλη πολιτική σταθερότητα. Δηλαδή ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας λέει στους Έλληνες επιχειρηματίες να αφήσουν τα λεφτά τους στο εξωτερικό κι άλλο, νομοποιεί δηλαδή αυτή την παρασιτική πρακτική. Νομίζω, θέλω να πιστεύω ότι πρόκειται για λάθος. Θέλω να πιστεύω ότι όλες οι πολιτικές δυνάμεις είναι αντίθετες με τέτοιες πρακτικές. Επανέρχομαι λοιπόν, το καταθέτω και αυτό στα πρακτικά, για να πω ότι διεθνώς ο θεσμός αυτός του εξοδικαστικού διακανονισμού έχει δυσκολίες. Εμείς είμαστε σχετικά καλύτερη θέση. Η δυσκολία είναι ότι για να γίνει η ρύθμιση, και αυτή είναι η σημασία του θεσμού, πρέπει να συμπράξουν όλοι οι πιστωτές. Διότι το πρόβλημα πάμε να λύσουμε το εξής. Εάν η τράπεζα ρυθμίσει τα χρέη ενός σε ένα φιλέτη, αλλά η εφορία τον κυνηγάει, τα ταμεία τον κυνηγάνε, δεν θα μπορέσει αυτός ο επιχειρηματίας να μπει σε μια επανεκκίνηση και να μπορέσει να εξυπηρετήσει το υπόλοιπο των δανείων του. Αυτή είναι η δυσκολία και γι' αυτό επιμένω και για τις τράπεζες. Το έχουμε συζητήσει. Έχουν αναγνωρίσει σε επίπεδο διοικήσεων, θα ολοκληρώσω, ότι όντως υπάρχει θέμα. Έχω ζητήσει και οι τράπεζες να κάνουν ποσοτικές δεσμεύσεις, να πούν δηλαδή ότι το επόμενο τρίμηνο θα φροντίσουν να διεκπαιρεθούν 100, 200, 500 υποθέσεις. Δεν είναι ακόμα σε θέση να το κάνουν αυτό, αλλά είναι σε θέση και έχουν υποσχεθεί ότι θα ενεργήσουν, δεν θα αφήνουν τις υποθέσεις στην τύχη τους στα υποκαταστήματα, ένα αριθμό υποθέσεων να τις χειριστούν, ας το πω έτσι, από τα πάνω, ούτως ώστε να μπορέσει να διευκολυθεί. Άρα,
Τρίτον, αυτό που είπατε, βεβαίως υπάρχουν και άλλα μέτρα πέρα από αυτά που αναφέρατε στην κοινή προκεπόβαση. Υπάρχουν και άλλα θέματα που αφορούν τον νόμο. Όπως παραδείγματος χάρη το ότι δεν προβλεπόταν ένα πλαφόν στις αμοιβές των συντονιστών. Αυτά και άλλα, άλλα θέματα τα συζητούμε. Όπως είπα, δεν είμαι έτοιμος σήμερα να ανακοινώσω συγκεκριμένες ρυθμίσεις, διότι είναι στα πλαίσια της τέταρτης αξιολόγησης, αλλά πολύ σύντομα θα έχουμε, νομίζω, και σε αυτά τα θέματα βελτιώσεις. Τέλος, κύριε Μπακογιάννη, θα ήθελα να είστε λίγο πιο δίκαιοι και με τον προηγούμενο Υπουργό. Διάβαζα τα πρακτικά στην Επιτροπή και είχατε μία επικοδομητική στάση, το αναγνωρίζω, αλλά είχατε πει ότι αυτή η πλατφόρμα υπερηβόητη δεν θα γίνει σε τρεις μήνες, αλλά αν γίνει σε τρεις μήνες θα το αναγνωρίσετε. Η πλατφόρμα έγινε σε τρεις μήνες. Η πλατφόρμα έγινε σε τρεις μήνες. Ήταν μια επιτυχία και των υπηρεσιών και των εργαζομένων του δημόσιου, διότι έγινε in-house, έγινε μέσα από τις υπηρεσίες του Υπουργείου. Το έργο είναι τεράστιο και επομένως, να κλείσω με αυτό που άρχισα, έχουμε ένα θεσμό, έχει προβλήματα, είμαστε εδώ για να το βελτιώσουμε. Και με αυτά που σας είπα και με αυτά που άκουσα εσείς που θα μελετήσουμε, πιστεύω την επόμενη φορά θα έχουμε ένα πιο θετικό απολογισμό σε ένα πεδίο που, επαναλαμβάνω, ρωτήστε και τους συνεργάτες σας, σε όλες τις χώρες παρουσιάζει μεγάλες δυσκολίες. Αλλά θα επιμείνουμε εμείς. Θα επιμείνουμε. Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να δώσω μία. Κύριε Μπακογιάννη, μου είναι πολύ σημαντικό το θέμα, θα το επιτρέψω για 30 δευτερόλεπτα. Απλώς, κύριε Υπουργέ, φαντάζομαι ότι αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι υπάρχουν προβλήματα, ότι αυτή τη στιγμή ακόμα έχουμε capital control στην Ελλάδα. Μην παριστάνετε λοιπόν ότι το τρίτο μνημόνιο δεν άφησε πράγματα. Έχουμε ακόμα capital controls και είναι λογικό ότι κάποιες εταιρείες θέλουν να κάνουν τη διαχείριση των χρημάτων τους στη μεταβατική περίοδο με έναν πιο εύκολο τρόπο. Ότι η Νέα Δημοκρατία έχει καλέσει όλους να επιστρέψουν τα χρήματά τους στην Ελλάδα, το γνωρίζετε και, εν πάση περιπτώσει, τη δικιά μας αξιοπιστία δεν την έχει αμφισβητήσει κανείς. Ευχαριστούμε πολύ. Προχωράμε στην. Μάλιστα, κύριε Υπουργέ. Το τρίτο μνημόνιο ήταν μνημόνιο. Δεν είναι αυτό που επιθυμούσαμε να έχουμε, αλλά ως μνημόνιο, νομίζω σημείωσε τη μετάβαση της χώρας από την ύφεση στην ανάκαμψη. Δεύτερον, υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις που. Η ανάπτυξη, κύριε Υπουργέ, η ανάπτυξη που δεν έχουμε πετύχει κανένα. Κύριε Μπακογιάννη, αφήστε τον κύριο Δραγασάκη να τελειώσει για να περάσουμε στις επόμενες ερωτήσεις. Περιμένουν και οι συνάδελφοι. Είναι λοιπόν ένα καυτό ζήτημα, το καταλαβαίνουμε, αλλά η θα προχωρήσουμε. Η οικονομία έχει περάσει από την βαθιά ύφεση, από τη βαθιά ύφεση στη σταθεροποίηση και από τη σταθεροποίηση στην ανάκαμψη. Αυτό ξέρει όλος ο κόσμος. Το ότι η ανάκαμψη αυτή δεν εκφράζεται αμέσως στις τσέπες του κόσμου είναι αυτό που πρέπει να δούμε εμείς οι πολιτικοί. Επανέρχομαι στο αυτό που ήθελα εγώ να θέσω. Διότι είναι σοβαρό αυτό. Εγώ, αν αυτό που είπατε εδώ είναι η θέση της Νέας Δημοκρατίας, χαίρομαι, Υπουργός Ανάπτυξης είμαι. Ανάπτυξη θέλουμε, επενδύσεις θέλουμε, λεφτά να έρχονται στην Ελλάδα θέλουμε. Δεν ήταν αυτό που είπε ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Δεύτερον, υπάρχουν επιχειρήσεις που κάνουν εξαγωγές, υπάρχουν επιχειρήσεις που κερδίζουν χρήματα στο εξωτερικό. Δεν μιλάμε για αυτά. Δεν μιλάμε για αναγκαία ρευστότητα που πρέπει να διακρατείται και σε λογαριασμούς του εξωτερικού. Μιλάμε για αυτούς που τα κέρδη που παρήξαν στην Ελλάδα ή παράγουν στην Ελλάδα τα βγάζουν στο εξωτερικό. Και σε αυτούς λοιπόν λέμε ότι χρειάζεται αυτή η χώρα μια υπεύθυνη επιχειρηματικότητα που σημαίνει μια επανεπένδυση των κερδών ή τουλάχιστον μέρος των κερδών. Άρα το θέμα είναι σοβαρό, δεν συνδέεται με κάποιο κοντρός. Εγώ δέχομαι, είδατε πώς το είπα, αν είναι η δήλωση ακριβής. Εάν η δήλωση ακριβής είναι λάθος. Είναι ανεύθυνο. Εάν η δήλωση είναι ανακριβής και ισχύουν αυτά που μας είπατε εσείς, εγώ δεν έχω λόγους να μην τη χαιρετήσω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε.